Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη εδώ, στην αγαπημένη σας πρωινή παρέα. Και κάθε Τετάρτη περιμένω με ανυπομονησία αυτή την καλημέρα. Την καλημέρα βεβαίως από τον Πάπα Χρήστο μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα! Μέσα από την καρδιά μου, Τι να πω. Κι εγώ την περιμένω κάθε Τετάρτη. Το ξέρω πόσο το λαχταράτε κι εσείς. Κι εγώ και οι τηλεθεατές μας, πραγματικά, ξέρετε πόσο σας αγαπάνε και περιμένουν κάθε Τετάρτη να σας ακούσουν. Να ακούσουν τον Πάπα Χρήστο με αυτή την ωραία, την όμορφη, την ψυχή. Με αυτό το ωραίο το χαμόγελο, την ωραία την ενέργεια. Πόσο το έχουμε ανάγκη αυτό από τέτοιους ανθρώπους. Τι να πω τώρα. Όλοι το έχουμε ανάγκη, ελπίδα μου. Όλοι έχουμε ανάγκη να έρχεται από κάπου η χαρά, η ευτυχία, η γαλήνη, η ηρεμία. Γιατί πιστεύω ότι η δύναμη της ψυχής, αν ο άνθρωπος έχει δύναμη μέσα στην ψυχή του και ενέργεια και ζωή, μπορεί να γιατρέψει τα πάντα. Είτε πόσο, αυτά είναι... πόσο σημαντικό είναι αυτό, η δύναμη της ψυχής. Βέβαια. Είτε αυτό, όλοι παλεύουμε κάθε μέρα, κακά τα ψέματα, μικρά ή μεγάλα θέματα, προβλήματα, δυσκολίες, άγχη, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Πολλές φορές δυστυχώς έρχονται και θέματα υγείας σε εμάς, στους δικούς μας, γύρω μας, μέσα μας, έξω μας. Και εκεί ο άνθρωπος πνίγεται, σκοτεινιάζει. Πού θα πάει να βρει τώρα την δύναμη, τη χαρά? Πρώτα στη ψυχή του. Τι έχει στη ψυχή του, πού απευθύνεται η ψυχή του? Απευθύνεται στους ανθρώπους που τον αγαπάνε? Απευθύνεται στο Θεό του? Αλλά κυρίως όμως, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα έχει βρει με τον εαυτό του. Πολύ για να σημαντικό. Υπάρξουν και όλα τα άλλα. Για πολύ να υπάρξουν σημαντικό. Και όλα τα άλλα, πρέπει να τα έχει βρει ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και όσο περισσότερο τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας, ελπίδα μου, τόσο πιο εύκολα γίνονται όλα. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές δυνάμεις μέσα του. Αρκεί όμως να έχει πρώτα αυτοπεποίθηση. Το έλεγε και ο Κεροπαΐσος, παιδιά μου, να έχετε αυτοπεποίθηση. Μην είστε χαμένοι, μην είστε απελπισμένοι, μην είστε πελαγωμένοι. Ο άνθρωπος να ξέρει ότι έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητες, έχει ταλέντα, έχει προσόντα, έχει πράγματα να κάνει. Θα σου το πω με παράξενο παράδειγμα. Ξέρεις πόσες φορές γυναίκες πανέμορφες δεν μπορούν να βγουν στον κόσμο έξω και να αφαιθούν, να γνωρίσουν το τέλος για να φτιάξουν τη ζωή τους. Και λέω, γιατί? Ντρέπομαι, φοβάμαι, δεν έχω αυτοπεποίθηση. Λέω, εσύ μου δεν έχεις αυτοπεποίθηση. Είναι δυνατόν εσύ να μην έχεις αυτοπεποίθηση? Ναι, παπά, νομίζω ότι είμαι πιο άσχημη γυναίκα. Νομίζω ότι είμαι πιο άχρηστη γυναίκα. Είναι φρικτό να πιστέψει ο άνθρωπος ότι είναι άχρηστο, ότι είναι ανίκανος, ότι δεν μπορεί. Είναι φρικτό. Και έρχεται η άλλη που έχει λιγότερα προσόντα προκειμένη και όμως έχει πίστη στην καρδιά της, στην ψυχή της, κάνει το σταυρό της και βγαίνει έξω. Και τι να πω, γίνεται χαμόν με τη ζωή της. Και αυτό και θέλει ο άνθρωπος, να μάθει να το παλεύει. Έρχεται η αρρώστια. Πρέπει να ξέρουμε από πριν τι δυνάμεις κρύβουμε και τι δυνάμεις έχουμε. Μου έλεγε κάποτε, γι' αυτό και είπα να κάνουμε αυτό το θέμα. Από εκεί θυμήθηκα. Ήμουνα με έναν γιατρό. Καθηγητής εδώ στην ιατρική σχολή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τρώγαμε σε ένα τραπέζι και έπεσε η κουβέντα και στα ιατρικά μας. Του λέω, γιατρέ, τι θεραπεύεται η ψυχή, η εξέταση προτιμούν
είχαμε ακριβώς τη διάγνωση ή τα φάρμακα, η θεραπεία. Τι είναι αυτό το πέντστον? Μου λέει, Παπαχρήστο, τι ερώτηση που είναι. Φυσικά και η ψυχή. Σε τι ποσοστό μπορεί και 70%, μου λέει. Γιατρέ, του λέω, σε ένα προγιατρό, από γιατρό πράγμα, περίμενα να πεις ότι περισσότερο γιατρεύει η γιατρική και αυτό που θα κάνω. Αχ, μου λέει, όχι, όχι, όχι. Και τι παράδειγμα μου πει. Μου λέει, έχω 10, 20, 30 αρρώστους με την ίδια ασθένεια. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Και τους κάνουμε την ίδια θεραπεία. Μάλιστα. Κανένας δεν θα μοιάζει το αποτέλεσμά του με τον άλλο. Διαφορετικό αποτέλεσμα θα έχουμε. Γιατί? Η δύναμη της ψυχής. Γιατί ο καθένας έχει άλλο δόσιμο εκείνη την ώρα. Έρχεται με άλλο αγώνα, με άλλη πάλι, με άλλη προσπάθεια, με άλλη δύναμη. Αυτή λοιπόν την μέσα μας να την έχουμε. Να την έχουμε και όσο θα έχουμε, τόσο η έρθει να τον νικήσουμε. Και όπου δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν μπορούμε μόνοι μας. Αυτό ακριβώς. Εδώ είναι οι παππούλιδες να μας κάνουν την ένωση με το Θεούλη μας. Να μας κάνουν την ένωση με το Θεούλη μας. Και ο Θεούλης είναι πάντα πιο δυνατός από τη μεγαλύτερη δυσκολία, μωρέ. Από τη μεγαλύτερη δυσκολία ο Θεούλης είναι πιο δυνατός από όλους. Πιο δυνατός από όλα. Και μπορεί να μας τη βρει την άκρη. Μπορεί, ναι ρε εσείς, μπορεί να μας τη βρει την άκρη. Έτσι. Μπορεί. Και πραγματικά, μπορεί. Πραγματικά πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέτε. Πόσο σημαντικά είναι ο κάθε άνθρωπος να τα βρει πρώτα έτσι με τον εαυτό του, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταθεί και δίπλα σε κάποιον άλλον και να το βοηθήσει. Βέβαια. Μόνο άμα νιώσει καλά με τον εαυτό του. Βεβαίως. Αχ, καρδούλα μου, αν η καρδιά μας, η ψυχή μας δεν έχει ομορφιά μέσα, πώς να σταθείς σε έναν άνθρωπο και να του πεις εγώ έχω ελπίδα, εγώ έχω αισιοδοξία, εγώ θα νικήσουμε ρε εσύ. Πώς, έλαντε, πώς. Άντε, δεν γίνεται. Άντε, και ακόμα ελπίδα μου, ακόμα και στις αγάπες και στις σχέσεις μας και στους ερωτές μας, εάν δεν είμαστε μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν γίνεται με αγάπη. Δεν γίνεται με το μυαλό. Δεν γίνεται με το μυαλό. Δεν γίνεται με το μυαλό. Οικογένεια. Δεν γίνεται με το μυαλό μέλλον και ζωή και χαρά και ευτυχία. Θέλει αγάπη από την καρδιά. Έτσι. Αγάπη από την καρδιά θέλει να δώσει. Μου λένε πολλές φορές, πάτερ, εγώ ελέγχω τα πάντα. Τηλέφωνα, κινητά σου ή τέτοιο πρόγραμμα που πάει. Αν λέω τέλειωσε. Λέει γιατί. Τέλειωσε αν δεν το ελέγχεις με την καρδιά. Δίνουμε χαρά, δίνουμε γαλήνη, δίνουμε ευτυχία, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε αισιοδοξία, δίνουμε εμπιστοσύνη, δίνουμε την καρδιά μας και όλα είναι τέλεια. Τέλεια. Τέλεια είναι όλα. Τέλεια. Τέλεια. Έτσι. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Τότε γίνεται παράδεισος στη ζωή μας. Τότε γύρω μας ομορφαίνουν τα πάντα. Έτσι. Ακόμα και η σχέση μας με τα παιδιά μας θέλει να μιλάμε με την καρδιά. Θέλει να μιλάμε με την καρδιά μας, το παίρνουν χαπάρι τα παιδιά. Ήρθε προχθές εδώ στην Εθνορία που είμαι στην αυλή. Ναι. Φράνε ένα σκύλο, ένα τεράστιο θηρίο ολόκληρο. Ναι. Μου λένε οι συνεργάτες μου, φίλοι, μην πας κοντά, αυτός ο τύπος του σκύλου είναι άγριος.
Οπότε εγώ πηγαίνω με ένα χαμόγελο, γουτσου, το χαμόγελο. Και αρχίζει το σκυλάκι να μου κάνει κάτι μαγκίτσες, να μου κάνει κάτι νάζια. Δεν μπορείς να φανταστείς, τρελάθηκαν όλοι, μου λένε, μα τόσο καλά καταλαβαίνει. Όλα μας καταλαβαίνουν καλά αν έχουμε δώσει την καρδιά μας και την ψυχή μας. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και τα ζώα, εάν τους δείξουμε από μέσα μας το φοβό μας, το ότι είμαστε άγριοι, θα μας δαγκώσει, γιατί φοβάται αυτό πρώτα μετά. Εδώ αν δείξουμε, μια άλλη φορά σου πω ένα παράδειγμα άλλο. Ναι, ναι. Παλιό. Είχα τα παιδιά μου μικρά. Ναι. Και είχε ανοίξει ένα pet shop κοντά εκεί που ήμασταν στην περιοχή, πολύ μεγάλο. Και ήθελε ο μικρός να πηγαίνουμε συχνά να περνάμε, να βλέπει να χαζεύει τα ζώα. Πηγαίνουμε μια μέρα και βλέπω στη μέση εκεί που είχε τα πουλιά ένα τεράστιο κλουβί με ένα τεράστιο παπαγάλο. Τεράστιο όμως. Άνοιγε τα φτερά του και γινόταν ίσως και 2 μέτρα. Τεράστιο. Του λέω, θέλεις να γίνουμε φίλοι με τον παπαγάλο? Λέει, μαμά, πώς γίνεται αυτό? Του λέω, κοίτα να δεις. Πάμε κοντά. Πρόσεχε όμως, δεν του βάλεις μέσα το δάχτυλο, γιατί αυτό έχει δυνατή ρευματιά και μπορεί να σου κάνει τραύμα. Θα του μιλάς, θα του γελάς και θα τον κοιτάς στα μάτια. Θα τον κοιτάς στα μάτια, θα τον κοιτάς στα μάτια, θα τον κοιτάς στα μάτια. Αφού πέρασε αρκετή ώρα και ερχόταν αυτό και μας έβαζε και το κεφάλι να το χαϊδεύουμε στην άκρη στα σειρματάκια, το χαϊδεύαμε, του μιλούσαμε, του γελούσαμε. Του λέω, θα δεις τώρα αν γίναμε φίλοι, όχι, ναι μπαμπά. Του λέω, πάμε να φύγουμε. Και μόλις πάμε να φύγουμε, πατάει κάτι σκουξίματα, ο παπαγαλάκος, ατελείωτα. Ξαναγυρίζουμε, το ξαναμιλάμε, κάποια στιγμή φύγαμε, έσπρωξε ο παπαγάλος, φύγαμε. Μετά από δύο μέρες λέω στο μικρό, ναι. Θέλεις να δούμε αν είμαστε ακόμα φίλοι με τον παπαγάλο? Ναι. Και μόλις μπήκαμε στο χώρο και μας είδε, έγινε χαμός, αποχαρούμενα χτυπήματα. Ξαναπήγαμε κοντά, ξανέφερε το κεφάλι, μας χαμογέλαγε, του χαμογελάγαμε και του λέω, έτσι φτιάχνουμε φιλαράκια, έτσι φτιάχνουμε σχέσεις. Έτσι φτιάχνουμε αγάπη. Έτσι. Η αγάπη θέλει χαρά. Θέλει λόγια όμορφα. Θέλει να δίνουμε την ψυχή μας. Θέλει να είμαστε εκεί όταν πονάει ο άλλος. Θέλει να είμαστε εκεί, αλλά όχι με το μυαλό να του λέμε λόγια χαζά. Με την καρδιά και την ψυχή να του μιλάμε. Και αν δεν του μιλάμε και του χαμογελάμε μόνο, ή του πιάσουμε το χέρι, φτάνει για να το κάνουμε τον άλλον ή την άλλη τρισευτυχισμένους. Και τότε η δύναμη της ψυχής μας δίνει δύναμη και στην άλλη ψυχή. Και δυο δυνατές ψυχές που όταν είναι μαζί τις ευλογάει και ο Θεός. Το φωνάζω συνέχεια, μωρέ. Το μαζί. Μαζί θέλει ο Θεός. Δεν θέλει το χώρια. Δεν το μπορεί το χώρια ο Θεός. Το μαζί είναι που ευλογάει, που θέλει, που χαίρεται, που ομορφαίνει, που λύνει τα πάντα. Παπα Χρήστο μου, ακόμη μία μέρα, ακόμη μία Τετάρτη συγκεκριμένα, μας έχετε φωτίσει τη ψυχή μας, μας έχετε φωτίσει τον κόσμο μας, έτσι, με τα ωραία σας, με αυτά που μας λέτε και μας δίνετε δύναμη πραγματικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βγαίνετε κάθε Τετάρτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να απευθύνεστε προς τους τηλεθεατές μας, τους Κύπριους, στην Κύπρο βεβαίως και στο εξωτερικό. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, χαιρόμαστε τώρα, όλοι τώρα, που σας έχουμε. Το κακό είναι ότι την έχω αγαπήσει πολύ την Κύπρο. Δεν είναι κακό αυτό. Γιατί κακό? Για χαρά καλό είναι. Και τώρα που γιατί θα ανοίξω... Γιατί τώρα δεν μπορώ να κάνω και εγώ, περιμένω και εγώ την Τετάρτη. Δεν πειράζει. Ωραίο αυτό. Η λαχτάρα είναι ωραία. Η ανυπομονησία είναι ωραία. Για ωραίο πράγμα. Παπα Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, ελπίδα μου. Να είμαστε καλά όλοι και...
Είναι καλοκαίρι, μωρέ, λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ωραία, λίγο πιο όμορφα να τα απολαμβάνουμε. Άιντε, φτάνει, μωρέ, φτάνει η κακομοιριά, η μαγρίλα, η μιζέρια. Άιντε, λοιπόν, άιντε. Έτσι. Την αγάπη μας σας στέλνουμε από την όμορφη Κύπρο μας. Να είστε καλά. Φιλούθια. Σας αγαπάμε. Και από μένα, και από μένα. Την επόμενη Τετάρτη βεβαίως θα πούμε την καλημέρα μας εδώ. Και θα έχουμε ένα θέμα έκπληξη. Α, ωραία. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, αγαπημένε μας Παπαχρήστε. Και από μένα. Αχ, πόσο ωραία νιώθω κάθε φορά. Πόσο ωραία. Φαίνεται άλλωστε. Φαίνεται άλλωστε. Σαν να φωτίζομαι. Δεν ξέρω, μιλώντας με τον Παπαχρήστο, αυτό νιώθω. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς το νιώθετε αυτό. Λοιπόν, πάω.